Εξοργισμένοι είναι οι θεσμικοί και εκπαιδευτικοί φορείς του Ρεθύμνου με την αναμοριοδότηση των σχολείων. Η πόλη του Ρεθύμνου μπαίνει στον ίδιο παρονομαστή με τα Χανιά και το Ηράκλειο, χωρίς να διαθέτει αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση, ενώ εκφράζεται με τα βεβαιότητα η πεποίθηση ότι μέχρι την επόμενη διαδικασία αναμοριοδότηση σε 10 χρόνια θα έχει μπει λουκέτο σε 10 με 15 σχολικές μονάδες της ενδοχώρας. Σε 10 χρόνια, 10-15 σχολεία του ορεινού όγκου του Μυλοποτάμου, ήδη πρόσθετων περιοχών του Αμαρίου, ενδεχομένως Ανόγια και Άγιος Βασίλειος, μπορεί να μην υπάρχουν αυτά τα σχολεία. Δεν θέλω να καταστροφολογήσω, θέλουμε όμως να προλάβουμε ορισμένα πράγματα. Ο Περιφερειακός έπρεπε με πολύ έτσι, επίμονο τρόπο να βάλει αυτά τα ζητήματα. Δεν τα έβαλε, κατά τη γνώμη μας, ή αν τα έβαλε όπως το έχουμε εγκαλέσει δύο φορές, έπρεπε να μας δώσει την πρόταση που στείλει στο Υπουργείο. Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου εγκαλεί την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης να δημοσιεύσει τα σχετικά διαβήματα στα οποία είχε προβεί επί του θέματος, την ώρα που στο κόκκινο πλέον για λουκέτο βρίσκονται τα σχολεία στην Κράνα και το Γαράζο Μυλοποτάμου, όπως και στον Πλάτανο Αμαρίου και μάλιστα σε ένα νομό όπου στα Αγόρια το Ρέθυμνο κατέχει την αρνητική πανελλαδική πρωτιά στην μαθητική διαρροή. Εκεί δηλαδή που υπάρχει μαθητική διαρροή, δεν θα ενισχύσουμε τα σχολεία έτσι ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες και να βοηθήσουν να φεύγουν τα παιδιά και ενδεχομένως υπάρχουν και κάποιες άλλες συμπεριφορές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Εάν δεν ενισχύσει το κράτος και η τοπική κοινωνία αυτά τα σχολεία, τότε τι πάμε να κάνουμε, τι να ενισχύσουμε. Παράλληλα, ανησυχία επικρατεί για την μεταφορά των μαθητών στο Γυμνάσιο Λύκειο Τσιποπούλου, μιας και 3 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, ακόμη δεν έχει προσεγγίσει λεωφορείο τη σχολική μονάδα που απέχει 800 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο, ενώ υπάρχουν μαθητές που πρέπει να αλλάξουν ακόμη και 3 λεωφορεία για να πάνε στο σχολείο. Με καινούριες υποδομές, καινούριο σχολείο και διαμαρτύρω συνέχεια και γκρινιάζουν οι γονείς ότι θα πάρω τα παιδιά μου να τα κατεβάσω στην πόλη, διότι δεν μπορώ να τα αφήνω με τη βροχή 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο.